Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή και καλώς ήρθατε άλλη μία φορά στην εκπομπή μας Θέματα Υγείας. Και αφού σας κουράσαμε λίγο 4 εβδομάδες με πολλά ορθοπαιδικά και με αγγλικές εκπομπές, είπαμε να επιστρέψουμε πάλι στις κλασικές ελληνικές εκπομπές με καλεσμένους Έλληνες γιατρούς. Απόψε έχω έναν εξαιρετικό γιατρό καλεσμένο, τον Δόκτωρα Αντώνη Πανταζή. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε και πολύ μάλιστα που ήρθατε. Θα πω βέβαια δύο λόγια όπως πάντα. Ο γιατρός μας είναι consultant ή διευθυντής, όπως είδηστε να λέγεται στην Αγγλία, καρδιολόγος στο Brompton και Harefield, από τα σημαντικότερα νοσοκομεία του Λονδίνου. Είναι και clinical lead στις μυοκαρδιοπάθειες, μάλλον. Λέγεται λίγο αντίστροφα στα ελληνικά. Είναι λοιπόν ο υπεύθυνος του τμήματος και είναι και ο διευθυντής του τμήματος υπερήχων στο North Middlesex Hospital, που είναι εδώ κοντά μας, και είναι και Honorary Senior Lecturer στο Imperial College, διδάσκοντας καρδιολογία. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να μιλήσουμε για τις μυοκαρδιοπάθειες. Τις βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, επειδή και εγώ κάνω ιατρία καρδιολογίας δύο φορές την εβδομάδα, εξωτερικά βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με μυοκαρδιοπάθειες και δεν είχα, γιατί κάνω πολλά χρόνια ιατρία καρδιολογίας στην Αγγλία, τουλάχιστον 7, δεν είχαμε τόσο πολλά ή βλέπουμε εμείς πιο πολλά. Και η πρώτη μας επαφή ήταν όταν είχα ένα ασθενή με ένα αμφίβολο, με μια αμφίβολη διάγνωση, και όταν είχα ρωτήσει ένα συνάδελφό μου, θέλω μια δεύτερη γνώμη, μου είχε πει ο μοναδικός γιατρός που μπορεί να σου δώσει σίγουρη απάντηση είναι ο δόκτωρας Πανταζής. Και οπότε έτσι ήταν η πρώτη επαφή. Έστειλε ένα γράμμα. Δεν θυμάμαι τι έγινε τον ασθενή. Έχω περάσει και μήνες, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει σημασία. Και επικοινωνήσαμε πρόσφατα και είπαμε να πούμε ορισμένα πράγματα, γιατί αυτές οι μυοκαρδιοπάθειες δημιουργούν και φνίδιους θανάτους και είναι κληρονομικές πολλές φορές και υπάρχουν γενετικά προβλήματα τα οποία καλό είναι να γνωρίζουμε. Επειδή ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ, νομίζω ότι ο ειδικός πάντα ξέρει καλύτερα να μας πει ορισμένα πράγματα. Οπότε λόγω σε εσάς. Ευχαριστώ. Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι όντως ένα ιδιαίτερο κομμάτι της καρδιολογίας και αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι επειδή υπάρχουν από τη γέννηση στα γονίδια, αλλά όχι και στην καρδιά, εμφανίζονται σε νεαρές ηλικίες. Εμφανίζονται δηλαδή στις ηλικίες που δεν περιμένουμε καρδιολογικές παθήσεις. Είναι δηλαδή σε ηλικίες που περιμέναμε κάποιος να είναι απόλυτα υγιής, εκεί οι μυοκαρδιοπάθειες έχουν τον πρώτο λόγο. Αργότερα, σε μεγαλύτερες ηλικίες, πάλι υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχουν μαζί με άλλες παθήσεις της καρδιάς, όπως είναι η στεφανία ανόσος και άλλες παθήσεις που έχουν σχέση με την ηλικία, οπότε είναι λιγότερο έντονη η παρουσία τους. Γι' αυτό και πολύ σωστά είπατε ότι είναι πολύ συχνό να τις βλέπουμε σε νέους ανθρώπους. Είναι το άλλο που τις κάνει το άλλο χαρακτηριστικό της μυοκαρδιοπάθειας είναι ότι η εμφάνισή τους σε έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι μόνο αυτός πάσχει. Μπορεί να πάσχουν πολλά άτομα μέσα στην οικογένεια. Γιατί οφείλονται σε γονίδια. Και δεν το ξέρουν συνήθως. Έχουν την φήμη ότι είναι σπάνιες παθήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, αν τις προσθέσουμε όλες μαζί, δεν είναι καθόλου σπάνιες. Είναι αρκετά συχνές και υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, αν γυρίσουμε γύρω μας, στη γειτονιά ή στο πράκτης που κάνουμε σαν γιατροί ή όπου αλλού και να ρωτήσουμε, πάντα θα υπάρχει κάποιος με καρδιοπάθεια. Η συχνότητά τους φτάνει μέχρι και ένας άνθρωπος στους 200. Που είναι μεγάλη συχνότητα. Δεν είχα και εγώ αυτή τη γνώση ότι είναι τόσο συχνή πια. Αν τις αθροίσουμε όλες μαζί, είναι ένας στους 200. Σημαντικό. Και το θέμα είναι επίσης αυτό που είπα, ότι δεν είναι σε έναν άνθρωπο μόνο, είναι στην οικογένεια. Επομένως, μπορεί να υπάρχει η μυοκαρδιοπάθεια στον πατέρα, αλλά μπορεί να πάσχουν και κάποια από τα παιδιά. Ναι. Μπορεί να υπάρχει η μυοκαρδιοπάθεια σε ένα παιδί και να πάσχουν και οι γονείς, οι ξαδέρφια κλπ. Αυτή όλη η εικόνα πρέπει να αποτυπωθεί και να ψαχτεί, γιατί έχει μεγάλη σημασία, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους από κινδύνους επιπλοκών. Ίσως παλιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τόσο πολύ και δεν ξέραμε τη συχνότητα της πάθησης. Πιστεύω ότι ο κύριος παράγοντας είναι η γνώση, όντως. Και η τεχνολογική γνώση, δηλαδή μπορεί να μην είχαμε και την τεχνολογία που έχουμε τώρα πια με την καρδιακή απεικόνηση, το imaging της καρδιάς. Αλλά κυρίως είναι η γνώση, να τις σκεφτόμαστε, να τις ξέρουμε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν. Δεν είναι πολύ μακριά η εποχή που ένας ευνίδιος θάνατος αποδιδόταν στην κακέ την ώρα.
Ναι, και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες αποδιδόταν σε μια άτυχη στιγμή. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει μια μυοκαρδιοπάθεια από κάτω, η οποία να υπάρχει, όπως είπα, και σε άλλους ανθρώπους μέσα στην ίδια την οικογένεια. Είναι λοιπόν βασικό να η γνώση αυτή να γίνει ευρύτερη και στους γιατρούς, αλλά και στο γενικό πληθυσμό. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή και οι γιατροί να τις αναγνωρίζουν, αλλά και ο γενικός πληθυσμός να ξέρει να αναζητήσει τους γιατρούς και να πει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι άκουσα, κάποιος ξαδερφός μου έπαθε αυτό, μήπως πρέπει και εγώ να ψαχτώ. Σωστά. Όσο περισσότερο δηλαδή η γνώση είναι στο μυαλό των ανθρώπων, τόσο περισσότερο θα τις βρίσκουμε. Συμφωνώ. Όσο αφορά τώρα το τι είναι αυτές οι μυοκαρδιοπάθειες, mm-hmm. όσες φορές στους ασθενείς μου λέω τον όρο, μένουν απόπληκτοι, διότι είναι μεγάλη λέξη και μπερδεύονται τι σημαίνει. Αλλά ναι. για εμάς τους Έλληνες είναι εύκολη, γιατί στην ουσία είναι παθήσεις του μυός της καρδιάς. Δηλαδή πάσχει ο μυός της καρδιάς και με αυτόν τον τρόπο τις περιγράφουμε. Η διάγνωσή τους σε αυτό το επίπεδο είναι περιγραφική. Δηλαδή μια μεγάλη καρδιά, όπως βλέπετε και στην εικόνα 1, μια μεγάλη καρδιά θα την πούμε διατατική μυοκαρδιοπάθεια, mm-hmm. μια καρδιά με παχιά τυχώματα θα την πούμε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, γιατί ο μυς της καρδιάς είναι υπερτροφικός. Μια καρδιά η οποία είναι πολύ σκληρή και δεν αφήνει το αίμα να περνάει εύκολα θα την πούμε περιοριστική. Έτσι, σε αυτό το πρώτο επίπεδο η διάγνωσή τους μπορεί να πει κανείς ότι είναι απλοϊκή. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μόνο η πρώτη προσέγγιση. Γιατί βέβαια ένας ασθενής δεν θα έρθει να μας πει «Γιατρέ, έχω παχιά καρδιά» ή «Γιατρέ, έχω μεγάλη καρδιά», θα έρθει να μας πει τα συμπτώματά του. Και από τα συμπτώματα μετά ξεκινάει μια μεγάλη διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς πού οφείλονται. Τα αίτια τους είναι συνήθως γενετικά. Υπάρχει όμως μια τεράστια λίστα, ένας τεράστιος αριθμός γενετικών ανομαλιών ή αλλαγών που προκαλούν τις μυοκαρδιοπάθειες. Πιστεύαμε πριν από κάποια χρόνια ότι θα βρούμε ένα γονίδιο που θα μας εξηγεί μία μυοκαρδιοπάθεια και αυτό θα μας λύσει όλα τα ζητήματα. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Υπάρχουν πάνω από 200, για παράδειγμα, γονίδια που μπορούν να προκαλέσουν τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Πάνω από 15 γονίδια την υπερτροφική. Και θα πρέπει φυσικά να δούμε ποιο ταιριάζει πού. Στην εικόνα 2 έχω απλό σαν παράδειγμα γονίδια που προκαλούν τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Όταν όμως μιλάμε για γονίδια, η πιο απλή προσέγγιση που όλοι μας πρέπει να έχουμε στο νου είναι να πάρουμε ένα καλό οικογενειακό ιστορικό. Mm-hmm. Ο γονιδιακός έλεγχος τώρα είναι πιο φτηνός από ό,τι ήταν παλιά, αλλά το πιο φτηνό τεστ για τα γονίδια είναι να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις για την οικογένεια. Και από τις σωστές ερωτήσεις μπορούμε να καταλάβουμε καμιά φορά και το γονίδιο αυτό καθεαυτό, αλλά και αν όχι το γονίδιο, μπορούμε να καταλάβουμε πώς μεταδίδεται το γονίδιο, ποιοι είναι σε κίνδυνο μέσα στην οικογένεια να έχουν την ίδια πάθηση. Αν, για παράδειγμα, υπάρχουν μυοκαρδιοπάθειες που επηρεάζουν μόνο τα αγόρια στην οικογένεια, μόνο τους άνδρες. Mm-hmm. Υπάρχουν μυοκαρδιοπάθειες που μεταδίδονται με μια πιθανότητα 50%. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει ο πατέρας ή η μητέρα και τα παιδιά, το κάθε ένα από τα παιδιά έχει πιθανότητα 50% να έχει την ίδια πάθηση. Υπάρχουν άλλες μυοκαρδιοπάθειες που οφείλονται σε γονίδια που πρέπει να βρεθούν μαζί τα δύο αντίγραφα του γονιδίου, να είναι και τα δύο παθολογικά για να δώσουν έκφραση στη μυοκαρδιοπάθεια. Εκείνες είναι πιο σπάνιες, αλλά είναι πιο συχνές σε συγκεκριμένους πληθυσμούς όπου παντρεύονται μεταξύ τους συγγενείς. Εκεί είναι πιο συχνό να τις βρούμε και υπάρχουν φυσικά τέτοιοι πληθυσμοί σε πολλά μέρη του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω στην Τουρκία είχαν ένα τέτοιο θέμα και είχε γίνει αντικείμενο ερεύνης. Αν δεν κάνω λάθος, αλλά βλέπετε υπάρχουν πληθυσμοί που θεωρούν την σύζευξη συγγενών πρώτου βαθμού ως κάτι φυσιολογικό και είναι καθαρά πολιτισμικό στοιχείο. Κανείς όμως δεν γνωρίζει ή αγνοούν τι μπορεί να επιφέρει. Είναι και εκεί πάλι η γνώση παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί όσο μιλούμε σε αυτούς τους πληθυσμούς, τόσο αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ναι, ταιριάζει στη θρησκεία τους, ταιριάζει στον πολιτισμό τους, αλλά συνοδεύεται από προβλήματα. Και τα παιδιά μπορεί να έχουν σημαντικά προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο, σε πληθυσμούς που δεν παντρεύονται συγγενείς μεταξύ τους, το βλέπουμε εκεί που οι πληθυσμοί
ήταν περισσότερο τα παλιά χρόνια κλειστοί, δηλαδή χωριά που παντρευόταν όχι συγγενείς μεταξύ τους, αλλά από το ίδιο χωριό. Ναι. Οπότε ένα γονίδιο μπορεί να ήταν πιο συχνό σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές στην Ιταλία και υπάρχει και μία νόσος που έχει πάρει το όνομά της από ένα ελληνικό νησί, η νόσος της Νάξου, ναι, η οποία παρατηρήθηκε στην Νάξο από τον αείμνηστο τον Νίκο τον Πρωτονοτάριο. Ακριβώς γιατί είναι νησί, ο κόσμος τα παλιά χρόνια δεν έβγαινε πολύ μακριά από το νησί. Έτσι. Και έτσι αυτή η νόσος που χρειάζεται δύο αντίγραφα παθολογικά στο ίδιο γονίδιο για να εκφραστεί, ήταν συχνή στο νησί αλλά όχι έξω από το νησί. Αυτή η παρατήρηση έδωσε σε όλο τον κόσμο την πληροφορία για μια μυοκαρδιοπάθεια που στην αρχή ονομάστηκε νόσος της Νάξου, mm-hmm, μετά ονομάστηκε δεξιά αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια και τώρα πια άλλαξε πάλι όνομα και ονομάζεται απλώς αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια. Μάλιστα. Είναι μια μυοκαρδιοπάθεια που μπορεί να προκαλέσει θανάτους ευνηδίους, αλλά στην πραγματικότητα έχει μια μεγάλη ποικιλομορφία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται στην οικογένεια και αυτό μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε, ποιοι άνθρωποι μέσα στην οικογένεια είναι σε κίνδυνο, mm-hmm, ποιοι δεν είναι και πώς θα πρέπει να ψάξουμε την νόσο μέσα στην οικογένεια. Γιατί αν πάρουμε αντίστροφα από τα γονίδια, όπως είπα και νωρίτερα, η κατάσταση είναι μάλλον πιο δύσκολη από πλευράς διάγνωσης. Το κύτταρο του ανθρώπου μέσα έχει πάρα πολλές πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αυτές έχουν τις πληροφορίες για την κατασκευή τους μέσα σε πάρα πολλά γονίδια. Πολλά γονίδια δίνουν έκφραση σε περισσότερες από μία μυοκαρδιοπάθειες, δηλαδή υπάρχει αρκετή ποικιλομορφία το οποίο περιπλέκει την κατάσταση, την εικόνα. Και αυτό επομένως δεν θα μας βοηθούσε από μόνο του να βάλουμε τη διάγνωση αν πηγαίναμε κατευθείαν στο γονιδιακό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, στις μέρες μας ο γονιδιακός έλεγχος ακούγεται περισσότερο, γίνεται σε λίγα χρόνια θα γίνει μια εξέταση ρουτίνας και σε συγκεκριμένες μυοκαρδιοπάθειες, σε συγκεκριμένες οικογένειες έχει εφαρμογή και είναι χρήσιμος. Κάνετε και προγεννητικό έλεγχο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο ιστορικό σε μια οικογένεια, είναι εφικτός ο προγεννητικός και υπάρχουν ασφαλή αποτελέσματα ή τέλος πάντων να προσεγγίζουν όσο γίνεται. Η απάντηση είναι ναι. Ότι μπορεί να ελεγχθεί μια οικογένεια και να ελεγχθεί ένα ζευγάρι πριν να αποκτήσουν παιδί, mm-hmm, ώστε να μην έχουν την πάθηση που ο πατέρας ή η μητέρα έχει. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, γιατί το πρώτο στάδιο για να κάνουμε αυτή τη μέθοδο είναι να ξέρουμε ακριβώς ποιο γονίδιο ευθύνεται για τη μυοκαρδιοπάθεια τη συγκεκριμένη. Αν οφείλεται ένα γονίδιο το οποίο είναι ελαφρώς αμφίβολο, mm-hmm, ή αν παίζουν ρόλο περισσότερα από ένα γονίδια, είναι δύσκολο να τα αποκλείσουμε από το παιδί που δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Επίσης, το άλλο ζήτημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι από την φυσική σύλληψη πηγαίνουμε σε μέθοδο τεχνητής γονιμοποίησης, το οποίο έχει όποιες δυσκολίες και όποιες τυχόν παρενέργειες και φυσικά για ζευγάρια που είναι απόλυτα υγιή έχει και κάποιες πιθανότητες μικρότερες από τη φυσική σύλληψη. Αλλά για τις περιπτώσεις όπου η μυοκαρδιοπάθεια είναι πάρα πολύ επιθετική σε μια οικογένεια και γνωρίζουμε ακριβώς το γονίδιο, εκεί όντως έχει εφαρμογή. Mm-hmm. Επομένως, αν ξέρουμε για ποια μυοκαρδιοπάθεια μιλάμε και για ποιο γονίδιο μιλούμε, τότε μπορεί όντως να γίνει πριν την εμφύτευση έλεγχος για να ξέρουμε, για να αποκλείσουμε τα παιδιά από το να έχουν τη μυοκαρδιοπάθεια στο μέλλον. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικό και πολύ δύσκολο ακούγεται και σίγουρα είναι, αλλά είναι και φοβερά ελπιδοφόρο να ξέρεις ότι μπορείς να γλιτώσεις από μια τόσο περίπλοκη νόσο που πολύ πιθανό να μειώνει και το προσδόκιμο επιβίωσης, ναι, και να μπορείς αυτό να το κάνεις προγενετικά είναι πραγματικά θεάρεστο. Είναι όντως εξαιρετικό γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν γίνει η διάγνωση της μυοκαρδιοπάθειας σε έναν άνθρωπο, σε έναν ασθενή, μία από τις πρώτες ερωτήσεις είναι τι θα γίνει με τα παιδιά μου. Πολλοί ανησυχούν περισσότερο για τα παιδιά τους, είτε τα παιδιά που ήδη έχουν, είτε τα παιδιά που πρόκειται να αποκτήσουν, παρά για τους ίδιους. Έχουμε τους τρόπους τώρα και τις θεραπείες, ώστε να μην μειώνεται ιδιαίτερα το προσδόκιμο επιβίωσης των πασχόντων. Παρ' όλα αυτά,
όταν τα παιδιά θα μπορεί να αποκτήσουν την νόσο από μια νεαρή ηλικία, αυτό για τους γονείς συνοδεύεται με πάρα πολλά, από πάρα πολλά συναισθήματα. Πολλά από αυτά είναι συναισθήματα δύσκολα, ενοχής, που δεν πρέπει να είναι, γιατί δεν φταίνε, δεν το κάνουν επίτηδες. Παρ' όλα αυτά, το συναισθηματικό φορτίο της διάγνωσης είναι μεγάλο και για τους πάσχοντες, αλλά και για όλη την οικογένεια, για τους λόγους που είπαμε. Νομίζω ότι φοβούνται, γιατί αλλάζει πάρα πολύ η ποιότητα ζωής τους και ειδικά τα νεαρά άτομα ρωτούν πάντα, μα θα μπορώ να ασκηθώ, μα θα μπορώ να έχω μια φυσιολογική ζωή, μπορεί να πεθάνω ξαφνικά. Αυτός είναι ο φόβος και νομίζω ότι σε αυτό έγκυται και η φοβία των γονέων, γιατί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι, έστω εν μέρη, για την πρόκληση της ασθένειας, γιατί πολύ απλά φοβούνται για έναν ευνίδιο θάνατο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κυρίως φόβος. Και το δικό μας δίλημα. Είναι όντως αληθινό αυτό και η αλήθεια είναι ότι η διάγνωση ή η γνώση, η πληροφορία ότι κάποιος είναι φορέας μιας μετάλλαξης ενός γονιδίου, αλλάζει όλη τους τη ζωή. Έτσι. Δηλαδή θα αλλάξει τη ζωή τους όσο αφορά την άθληση, την κοινωνική τους ζωή. Και στις μέρες μας αλλάζει και άλλα πράγματα, όπως είναι ένα δάνειο που θα πάρουν για να αγοράσουν σπίτι. Είναι η δουλειά που θα κάνουν, η ασφάλεια, δεν τους ασφαλίζουν. Όλα αυτά είναι ζητήματα υπαρκτά, επομένως πριν κάνουμε τον οποιοδήποτε έλεγχο, τα συζητούμε αναλυτικά με τους ασθενείς και με την οικογένεια για να ξέρουν σε ποια διαδικασία μπαίνουν. Φυσικά οι διαδικασίες αυτές είναι για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτούς υπάρχουν, αλλά πρέπει να ξέρουν ακριβώς σε ποια διαδικασία μπαίνουν, τα συν και τα πλην κάθε κίνησης που θα κάνουν. Και σε αυτές τις κινήσεις τους είμαστε σύμβουλοι. Όσο αφορά τώρα τη διάγνωση αυτή καθεαυτή, γιατί όπως είπα ο ασθενής συνήθως θα έρθει στο γιατρό με κάποιο σύμπτωμα και δεν θα έρθει με τη διάγνωση. Θα έρθει δηλαδή με έναν πόνο στο στήθος, θα έρθει με δύσπνοια, θα έρθει με λιποθυμικά επεισόδια, με αίσθημα παλμών, θα αισθάνεται την καρδιά να χτυπάει γρήγορα. Αυτά είναι περίπου όλα τα συμπτώματα, δεν έχει πολλά περισσότερα που συνοδεύουν τις μυοκαρδιοπάθειες. Η διάγνωση γίνεται με τα καρδιολογικά τεστ, με τις καρδιολογικές εξετάσεις που είναι ευρέως διαδεδομένες και υπάρχουν στα περισσότερα νοσοκομεία. Δηλαδή το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το υπερηχοκαρδιογράφημα της καρδιάς. Πολύ χρήσιμο πολλές φορές είναι η καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος για 24 ώρες ή 48 ώρες, το Holter όπως το λέμε. Και στις μέρες μας χρησιμοποιούμε επίσης σαν απεικόνηση καρδιάς και τη μαγνητική τομογραφία, η οποία είναι μία, ας το πω, εξελιγμένη μορφή των υπερήχων, δηλαδή δίνει καλύτερες εικόνες από τους υπερήχους, αλλά μας δίνει και μια καινούργια πληροφορία, η οποία είναι τι περιέχει μέσα ο μυς της καρδιάς. Γιατί όπως είπαμε από την αρχή, αυτές οι παθήσεις είναι παθήσεις του μυός της καρδιάς. Η μαγνητική τομογραφία λοιπόν μας δίνει πληροφορίες για το τι υπάρχει μέσα στο μυ. Όχι απλώς το περίγραμμά του, όχι απλώς την ανατομία του, αλλά μας βοηθάει να καταλάβουμε και αν ο μυς μέσα έχει ουλώδη ιστό, αν έχει ουλή, αν έχει λίπος, αν έχει άλλες παθολογικές αλλαγές οι οποίες θα είναι συμβατές με τις μυοκαρδιοπάθειες. Το μυστικό σε αυτές τις εξετάσεις πάντως είναι η ερμηνεία τους. Και πολλές φορές η ερμηνεία, και αυτό το λέω συχνά στους ασθενείς μου, είναι σαν να βλέπουμε μία εικόνα όπως αυτή που παίζουν τα παιδιά, τα puzzles, όπου έχουμε πολλά μικρά κομματάκια και αν δεν τα βάλουμε όλα μαζί δεν θα δούμε την εικόνα. Δηλαδή μία πληροφορία από το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να μην μας δώσει τη διάγνωση, μία πληροφορία από το Holter μπορεί να μην μας δώσει τη διάγνωση από μόνη της, μία πληροφορία από τη μαγνητική τομογραφία επίσης το ίδιο. Αν όμως τις τρεις τις βάλουμε μαζί και πολύ περισσότερο αν τις βάλουμε στο πλαίσιο της πάθησης που υπάρχει ήδη στην οικογένεια και τη γνωρίζουμε, τότε μπορούμε να έχουμε τη διάγνωση. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να ερμηνευθούν τα επιμέρους στοιχεία και επιμέρους πληροφορίες μέσα στο σωστό πλαίσιο και συνολικά. Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι μυοκαρδιοπάθειες, η γνώση τους δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Επομένως, θα πρέπει και ο γιατρός που τις βλέπει να έχει τη γνώση και την εμπειρία πάνω στο θέμα, να μπορέσει να βάλει αυτά τα στοιχεία μαζί, να τα συνδέσει. Μα νομίζω και οι μαγνητικές καρδιάς δεν είναι κάτι που μπορεί να γνωρίζει πολλοίς κόσμος. Χρειάζεται ειδικότερη εξειδίκευση και πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση.
Όντως. Γιατί δεν είναι τόσο απλό να διαβάζει μια μαγνητική και σε περίπτωση βέβαια αποκλήσεως, αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες. Οι συνέπειες είναι υπαρκτές και στην περίπτωση που γίνει υπερδιάγνωση και στην περίπτωση που χαθεί η διάγνωση. Έτσι. Υπάρχουν χώρες στις οποίες οι μυοκαρδιοπάθειες ψάχνονται με πιο εντατικό τρόπο και εκεί το πρόβλημα πολλές φορές είναι η υπερδιάγνωση. Δηλαδή για έναν νέο άνθρωπο 20 χρονών είναι πολύ κακό να του πούμε κατά λάθος και χωρίς να είναι αληθές ή ακριβές ότι έχει μάλλον μια μυοκαρδιοπάθεια και να τον σταματήσουμε από μια φυσιολογική ζωή, να τον σταματήσουμε από αθλητισμό, από μια καριέρα και από πολλά άλλα πράγματα. Και φυσικά είναι εξίσου κακό, μπορεί να είναι και χειρότερο σε μερικές περιπτώσεις, να μην βρούμε τη διάγνωση και να έχει τη μυοκαρδιοπάθεια όντως, αλλά να μην την διαγνώσουμε. Μάλιστα. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι κακές. Και επομένως χρειάζεται ακριβής διάγνωση και διάγνωση η οποία να είναι προσαρμοσμένη στον άνθρωπο τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Έχουμε αρκετά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κάνει αυτές τις εξετάσεις και παρότι τις έκαναν τις εξετάσεις, η διάγνωση δεν μπήκε. Πολλές φορές τα ευρήματα θεωρήθηκαν μη ειδικά, μη παθολογικά και εκεί δυστυχώς υπήρξαν τραγικές συνέπειες. Μπορεί σε μερικές περιπτώσεις άνθρωποι πέθαναν ευνηδίως αφού είχαν ελεγχθεί και αφού είχαν ψαχθεί. Και αυτό είναι τραγικό διότι δόθηκε η ευκαιρία, αλλά η ευκαιρία δεν χρησιμοποιήθηκε. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα και δεν μπορούμε να αποσοφήσουμε όλους τους ευνίδιους θανάτους, αλλά τώρα πια νομίζω τους περισσότερους μπορούμε. Υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, οπότε πάντα υπάρχει μια πιθανότητα λάθος. Όχι εσκεμμένου φυσικά. Όχι βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει... Βασικότερες επιπλοκές μάλλον των μυοκαρδιοπαθειών, ποιες θα μας τονίζετε, γιατί σίγουρα θα έρθει ο ασθενής, θα του πείτε τη διάγνωση, την κοινοποιήσετε και θα σας πει τι είναι το χειρότερο που μπορώ να περιμένω. Τα πράγματα, τα θέματα για τα οποία ο ασθενής πρέπει να είναι ενήμερος και τον απασχολούν είναι πρώτον τα συμπτώματα με τα οποία έρχεται. Ναι. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια στην αρχή, αλλά σε κάποιο σημείο μπορεί να γίνουν πολύ περιοριστικά για τη φυσιολογική του ζωή. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν μια σακούλα με ψώνια από το σούπερ μάρκετ, να γυρίσουν στο σπίτι τους με τα ψώνια. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να σκύψουν, να σηκώσουν ένα πολύ μικρό αντικείμενο από το δάπεδο, από το έδαφος, γιατί η μυοκαρδιοπάθειά τους τους κάνει να έχουν δύσπνοια ή πόνο στο στήθος. Επομένως αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βρούμε ακριβώς αν γι' αυτό το πράγμα οφείλεται, αν αυτό οφείλεται στην παχιά καρδιά, στη μεγάλη καρδιά και υπάρχουν θεραπείες για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς το μηχανισμό των συμπτωμάτων. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι κίνδυνοι επιπλοκών. Ναι. Και οι κίνδυνοι επιπλοκών είναι κυρίως ο κίνδυνος του ευνηδίου θανάτου και ο κίνδυνος του εγκεφαλικού. Και εγκεφαλικού μάλιστα σε νεαρά άτομα. Ο κίνδυνος του ευνηδίου θανάτου έχει συζητηθεί και συζητιέται και θα συζητιέται πάντα πολύ στις μυοκαρδιοπάθειες γιατί αφορά σε νέους ανθρώπους που δεν περιμέναμε να έχουν τέτοιο κίνδυνο ακριβώς. Δεν αφορά 95χρονους, αφορά 25χρονους συνήθως, αφορά 15χρονους και σε πολλές από τις μυοκαρδιοπάθειες ο κίνδυνος ξεκινάει από τα 15 και είναι έντονος μέχρι τα 35-40. Μετά γίνεται κάπως λιγότερος γιατί αυτοί που έχουν τη μυοκαρδιοπάθεια από την ηλικία των 10 ή 15 ετών και έχουν φτάσει στα 40-45, κατά μία έννοια έχουν επιβιώσει με αυτή τη μυοκαρδιοπάθεια και είναι πιο ασφαλείς. Ο κίνδυνος του ευνηδίου θανάτου μπορεί να προβλεφθεί στις μέρες μας, όχι τέλεια, αλλά έχουμε από στατιστικές και από μελέτες ασθενών από πολλές χώρες και βάζοντας πολλά στοιχεία μαζί, έχουμε τη γνώση των παραγόντων εκείνων οι οποίοι προβλέπουν τον ευνίδιο θάνατο. Πολλές φορές πάλι όχι μόνοι τους, αλλά σε συνδυασμό. Όταν βάλουμε πολλά στοιχεία μαζί, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει οικογενειακό ιστορικό, για παράδειγμα, ευνίδιο θανάτου, έχει αυτό το πάχος της καρδιάς ή αυτό το μέγεθος της καρδιάς ή αυτές τις ιδιότητες της καρδιάς,
μπορούμε να προβλέψουμε περίπου ποιος είναι ο κίνδυνος ευνηδίου θανάτου στα επόμενα 2, 3, 5 χρόνια. Και όταν αυτό το ξέρουμε, μπορούμε να τον προλάβουμε. Υπάρχουν πλέον επεμβάσεις οι οποίες προλαμβάνουν τον κίνδυνο του ευνηδίου θανάτου. Τι επεμβάσεις είναι αυτές? Η κυριότερη επέμβαση που έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι η εμφύτευση των απεινιδωτών. Η φαρμακευτική θεραπεία βοηθάει κάπως στον κίνδυνο του ευνηδίου θανάτου, αλλά είναι υποδιέστερη των απεινιδωτών. Επομένως, όταν θεωρούμε ότι κάποιος έχει όντως κίνδυνο ευνηδίου θανάτου, η καλύτερη λύση είναι η εμφύτευση των απεινιδωτών, που είναι μικρές συσκευές, μπαίνουν κάτω από το δέρμα, συνδέονται με την καρδιά και όταν η καρδιά μπει σε ένα ρυθμό ο οποίος είναι επικίνδυνος για τη ζωή, την επαναφέρουν στο σωστό ρυθμό με ένα μικρό σοκ ή με μια γρήγορη βηματοδότηση, πάντως την επαναφέρουν στο σωστό ρυθμό. Και αυτή είναι η λύση. Παρ' όλα αυτά πρέπει κανείς να σημειώσει ότι και οι απεινιδωτές από μόνοι τους έχουν τις δικές τους επιπλοκές. Επομένως, δεν βάζουμε απεινιδωτή σε κάθε ασθενή με μυοκαρδιοπάθεια, γιατί αυτό θα τους εκθέσει στους κινδύνους των απεινιδωτών, οι οποίοι είναι υπαρκτοί, είναι συνεχείς. Όσο κανείς έχει τον απεινιδωτή, έχει και τους κινδύνους αυτούς. Είναι κίνδυνοι λοιμόξεων, είναι κίνδυνοι δυσλειτουργίας της συσκευής κλπ. Υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί όταν φέρεις απεινιδωτή, ακόμα και να ταξιδέψεις. Υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι με τα χρόνια γίνονται όλο και λιγότεροι, γιατί οι απεινιδωτές πλέον είναι συμβατοί όλο και περισσότερο με φυσιολογική ζωή. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τώρα πια μπορούν οι άνθρωποι που έχουν απεινιδωτή να ζουν με ασφάλεια μέσα στο σπίτι τους, κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων, κοντά σε άλλες συσκευές. Συνήθως δεν υπάρχει πλέον τέτοιο θέμα. Ωραία. Στα αεροδρόμια αποφεύγουν να περάσουν μέσα από μαγνήτη, αλλά γενικά δεν υπάρχει μεγάλο θέμα. Άρα η ζωή τους είναι φυσιολογική. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνολικά για τους ανθρώπους που έχουν μυοκαρδιοπάθειες, να τους δώσουμε μια φυσιολογική ζωή. Ωραία. Δηλαδή να βρούμε τους κινδύνους των επιπλοκών, να τους προλάβουμε, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν μια φυσιολογική ζωή, να κινούνται σε έναν εργασιακό και κοινωνικό χώρο όπως όλοι οι άνθρωποι, χωρίς να υπολείπονται σε κάτι. Άλλες θεραπείες που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και μπορούν να δώσουν ελπίδα στους πάσχοντες? Μεγάλη συζήτηση και μελέτη γίνεται για τη γονιδιακή θεραπεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν φτάσαμε στο σημείο που θα μας δώσει τις λύσεις. Επειδή οι παθήσεις αυτές προέρχονται από γονιδιακές αλλαγές, η ελπίδα τα προηγούμενα χρόνια μεγαλύτερη, τώρα είμαστε πιο ρεαλιστές, αλλά τα προηγούμενα χρόνια πιστεύαμε ότι θα βρούμε και θα διορθώσουμε το γονίδιο που προκαλεί την πάθηση. Τώρα ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Η φύση είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι θέλουμε εμείς να τη φανταζόμαστε για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και για να την καταλαβαίνουμε. Η σοφία και η πολυπλοκότητα της φύσης είναι τέτοια που ακόμη είμαστε μακριά από το να εφαρμόσουμε επιτυχώς γονιδιακές θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη των γονιδίων μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τις παθήσεις αυτές καλύτερα και να τις θεραπεύσουμε σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, όπου για παράδειγμα δεν πηγαίνει αρκετό οξυγόνο στα κύτταρα της καρδιάς λόγω της πάθησης, υπάρχουν τώρα φάρμακα τα οποία βελτιώνουν το μεταβολισμό του κυττάρου. Και αυτό είναι μια βοήθεια που πήραμε από τη γνώση της θεραπεία. Και την έρευνα, βέβαια. Ναι, και την έρευνα. Πολλές. Ωραία. Πρόληψη. Η πρόληψη βασίζεται κυρίως στη γνώση. Mm-hmm. Αν δηλαδή ξέρουμε τι συμβαίνει στην καρδιά, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να το προλάβουμε. Είναι χαρακτηριστικό και λέει πολλά ότι οι μυοκαρδιοπάθειες υπάρχουν σχεδόν για κάθε μία από αυτές τις παθήσεις σύλλογοι ασθενών. Γιατί θέλουν μεταξύ τους να μιλήσουν, να συζητήσουν, να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον. Να ανταλλάσσουν εμπειρίες. Εμπειρίες, γνώση. Ίσως. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουν και τις δυσάρεστες καταστάσεις. Ένα μέρος της πρόληψης φυσικά είναι ευθύνη των γιατρών. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να δούμε ποιοι ασθενείς είναι σε κίνδυνο και ποιοι ασθενείς χρειάζονται επεμβάσεις. Το άλλο μέρος είναι εκεί που ο ασθενής ο ίδιος θα πρέπει να μάθει να αναγνωρίζει τα συμπτώματά του. Για μένα ο καλύτερος σύμμαχος στην διάγνωση και στη θεραπεία των μυοκαρδιοπαθών είναι ο ίδιος ο ασθενής. Είναι η δικιά του η καρδιά, είναι το πρώτο τους ενδιαφέρον να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται μέσα στο σώμα τους και στην καρδιά τους.
Και αν ο ασθενής αναγνωρίζει τα συμπτώματα και τα μεταφέρει στο γιατρό τη σωστή στιγμή, τότε και ο γιατρός είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει κάτι γι' αυτά. Μου έχει τύχει αρκετές φορές να μιλάω με τους ασθενείς και να τους εξηγώ ποια είναι τα συμπτώματα, αυτά που είπαμε στην αρχή, ο πόνος στο στήθος, η καρδιά που χτυπάει πάρα πολύ δυνατά, η ανεξήγητη λιποθυμία σε έναν νέο άνθρωπο, αλλά ανεξήγητη, όχι να λιποθυμήσει όταν είναι σε ένα ζεστό χώρο περιμένοντας την ουρά, και να μου λένε οι ασθενείς ότι εγώ δεν τα είχα ποτέ αυτά, και μετά από 10 λεπτά να σκέφτονται και να λένε «Κι όμως τα είχα». Τα είχα, αλλά δεν έδωσα ποτέ σημασία. Αν λοιπόν κανείς ξέρει τι να περιμένει, αν κανείς ξέρει ότι ο αδερφός του έχει μια μυοκαρδιοπάθεια και θα πρέπει και ο ίδιος να προσέχει περισσότερο τα συμπτώματά του, αυτό είναι από τους καλύτερους τρόπους πρόληψης. Επίσης, η έρευνα τα τελευταία χρόνια μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε πώς εκδηλώνονται οι μυοκαρδιοπάθειες. Και φαίνεται ότι μερικές από αυτές εκδηλώνονται πιο γρήγορα ή με πιο έντονο τρόπο όταν η καρδιά μπαίνει σε διαδικασία μεγάλου στρες. Δηλαδή, όταν η άθληση, για παράδειγμα, είναι υπερβολική. Όταν η άθληση είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού και πάνω. Όλοι ξέρουμε πόσο καλή είναι η άθληση για όλους μας, για να είμαστε υγιείς, τώρα, στο μέλλον, στις επόμενες δεκαετίες κλπ. Και αυτό είναι απόλυτα αληθές, δεν το αναιρώ, αλλά αυτό που πρέπει κανείς να ξέρει είναι ότι για συγκεκριμένες μορφές μυοκαρδιοπαθειών η υπερβολική άθληση μπορεί να κάνει τη μυοκαρδιοπάθεια να εμφανιστεί νωρίτερα ή με μεγαλύτερους κινδύνους επιπλοκών. Αν αυτό όμως συζητηθεί με τους ασθενείς και ξέρουν, για παράδειγμα, ότι μπορούν να κάνουν ποδήλατο, αλλά θα κάνουν 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Μπορούν να κολυμπήσουν, αλλά θα κολυμπήσουν 500 μέτρα. Μπορούν να περπατήσουν, αλλά θα περπατήσουν 2 χιλιόμετρα και δεν θα τρέξουν το μαραθώνιο. Τότε αυτό μπορεί να προλάβει πάρα πολλές αλλαγές στην καρδιά, μπορεί να προλάβει κινδύνους και επιπλοκές. Δεν πρέπει κανείς όμως να φοβάται να αθληθεί με μυοκαρδιοπάθειες, γιατί αυτό είναι το άλλο άκρο και πολλές φορές και αυτό το συναντώ, ότι είτε οι ίδιοι οι ασθενείς, είτε οι γιατροί τους παίρνουν μια ακραία στάση, υιοθετούν μια ακραία στάση πάνω στο θέμα και ζητούν από τους ασθενείς να μην κάνουν καθόλου αθλητισμό. Αυτό που συνήθως λέω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αν ζητήσω από ένα παιδί 15 ετών να μην κάνει αθλητισμό για να προλάβει έναν κίνδυνο από τη μυοκαρδιοπάθεια, ο οποίος είναι, ας πούμε για παράδειγμα, 2% το χρόνο, αυτό το παιδί στα 45 του μπορεί να είναι παχύσαρκο, με διαβήτη, με υπέρταση και να έχει κινδύνους χοληστερίνη και να έχει κινδύνους στεφανίας νόσου μετά, οι οποίοι θα είναι μεγαλύτεροι και από τους κινδύνους αυτής της μυοκαρδιοπάθειας. Είχαμε πολλούς ευνηδίους θανάτους όμως, αθλητές, κυρίως ποδοσφαιριστές. Προφανώς εκεί να υπήρχε κάτι και η εντατική άσκηση να προκάλεσε πρόωρη υπερτροφία του μυοκαρδίου και να προκάλεσαν και τον ευνίδιο θάνατο. Ενδεχομένως η αγωνία μας και ο φόβος μας είναι με υπερβολική άσκηση και ζήλο που επιδεικνύουν πολλά νεαρά άτομα να μην οδηγηθούν σε ένα πρόωρο θάνατο λόγω πολλών επιπλοκών. Δηλαδή πώς θα βάλουμε μέτρο, γιατί και εμένα με ρωτάνε οι ασθενείς, δηλαδή πόσο πρέπει να ασκηθώ, πώς να τους απαντήσω. Αν κανείς δεν έχει μυοκαρδιοπάθεια, μπορεί να ασκηθεί όσο θέλει. Ναι. Αλλά αυτοί που έχουν. Αν κανείς έχει μυοκαρδιοπάθεια, εγώ αυτό που συνήθως λέω για να το σχηματοποιήσω κάπως, γιατί είναι όντως μια δύσκολη ερώτηση, είναι να κάνουν 70% από αυτό που θα είναι το maximum για αυτούς. Δηλαδή, αν μπορεί να περπατήσει 100 μέτρα, ας περπατήσει 70. Μάλιστα. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας και ούτε υπάρχει εύκολος τρόπος να πει σε κάποιον κάποιος πόσο να κάνει αθλητισμό για να είναι ασφαλής. Ούτε ποσοτικοποιείται ακριβώς και ούτε και υπάρχουν, η αλήθεια είναι, και μελέτες να ορίσουν ακριβώς ποια ποσότητα ή ένταση της άσκησης είναι καλή και ποια είναι κακή. Τα δεδομένα που έχουμε και από ανθρώπους και από πειραματόζωα είναι ότι η υπερβολική άσκηση, αλλά υπερβολική, οδηγεί την καρδιά σε αλλαγές που μοιάζουν με μυοκαρδιοπάθειες, αυτούς που δεν έχουν καν γονιδιακή μετάλλαξη. Και σε αυτούς που έχουν γονιδιακή μετάλλαξη, η μυοκαρδιοπάθεια εμφανίζεται πολύ γρηγορότερα και πολύ πιο έντονα. Άρα σε αυτή την ακραία κατάσταση ξέρουμε ότι η εντατική άσκηση βλάπτει. Τώρα, σε όλες τις καταστάσεις στο μέσο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά είπαμε πρέπει να ισορροπήσουμε τους κινδύνους. Μάλιστα. Και αν
σας ρωτήσουν, γιατί είναι ερωτήσεις που μου κάνουν και είναι χρήσιμο να ξέρεις πώς μπορείς να τοποθετηθείς πιο σωστά. Μιλάμε για lifestyle modification, τροποποίηση του τρόπου ζωής. Τι θα τους συστήσετε, ποιες θα είναι οι βασικές συμβουλές που θα τους δώσετε, ώστε να μην είμαστε και αφοριστικοί και να αισθάνονται ότι αποκόπτονται από τις δραστηριότητες, από μια φυσιολογική ζωή, αλλά πώς θα τοποθετηθεί ένας ειδικός γιατρός απέναντι στον ασθενή του. Εγώ θα συνιστούσα να κάνουν, να keep fit, δηλαδή να παραμένουν fit και υγιείς με την άσκηση που κάνουν, να είναι τακτική άσκηση, δηλαδή 3 φορές την εβδομάδα, 4 φορές την εβδομάδα, αλλά σε μια ένταση που, όπως είπαν, είναι γύρω στο 70% του maximum, να είναι προσεκτικοί με τα συμπτώματά τους. Δηλαδή, αν στη διάρκεια αυτής της άσκησης αισθανθούν λιποθυμία ή προλιποθυμική τάση, να μην συνεχίσουν, γιατί θα έχουν τη γνώση ότι έχουν μυοκαρδιοπάθεια, να το συζητήσουν με τον γιατρό τους. Και από εκεί και πέρα, αν αυτό γίνεται τακτικά, νομίζω ότι ωφέλη περισσότερα θα έχουν παρά ζημίες. Αυτή μάλλον είναι η πιο κοντινή στο χρυσό κανόνα συμβουλή. Και όταν οι ασθενείς σας λένε, γιατί σας λέω τώρα εγώ τις ερωτήσεις που κάνουν σε μένα, πόσο μπορώ να καπνίσω, πόσο μπορώ να πιω, γιατί καμιά φορά είμαι και εγώ λίγο αυστηρή μαζί τους, υπάρχει μια ελαστικότητα, είμαστε ανελαστικοί στο ότι μπορούμε να αποδεκτούμε. Εγώ είμαι λίγο αυστηρή, οφείλω να πω. Αλλά εσείς που είστε πιο ειδικός, να ακούσουμε τη γνώμη σας. Εγώ είμαι απόλυτα ελαστικός στους κινδύνους που θέλουν να πάρουν για τον εαυτό τους. Από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι καταστρέφουν τον εαυτό τους, είναι δικιά τους η επιλογή, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, δηλαδή όσο λένε μπορώ να πιω 1-2 ποτά την εβδομάδα. Είναι τόσο τραγικό να πιω 1 το Σάββατο ή 2 που θα βγω με τους φίλους μου. Τα ποτά όχι, αλλά ένα ποτό την εβδομάδα σίγουρα δεν είναι τραγικό. Αλλά αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι αν έχουν ήδη μια καρδιολογική πάθηση, μια καρδιακή πάθηση, και προσθέσουν σε αυτή την πάθηση άλλη μία, λόγω του καπνίσματος, λόγω της ανθυγιεινής ζωής, λόγω της παχυσαρκίας, λόγω του αλκοόλ, τότε θα έχουν 2. Και 2 καρδιακές παθήσεις ταυτόχρονα σίγουρα δεν είναι κάτι που κανείς θέλει να έχει. Επομένως, δεν θα πρέπει να είμαι ούτε εγώ ούτε εσείς να είμαστε αυστηροί μαζί τους. Πρέπει να είναι οι ίδιοι αυστηροί με τον εαυτό τους, αν καταλάβουν σε ποιο κίνδυνο βάζουν τον εαυτό τους και τι μπορεί να πάθουν αν έχουν και κακή ζωή μαζί με τη μυοκαρδιοπάθεια με την οποία γεννήθηκαν ή εμφανίστηκε αργότερα μετά τη γέννηση. Τέλεια. Νομίζω μας καλύψατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι σε αυτά που είπατε ή κάτι που θέλετε να κάνετε πιο σαφές στους τηλεθεατές μας, γιατί κυρίως μας παρακολουθούν άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί, δεν είναι γιατροί, οπότε να τους δώσουμε το έναυσμα να σκεφτούν ή να αναρωτηθούν ή αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένειά τους, να αναζητήσουν βοήθεια και να προλάβουν σίγουρα κάποιες επιπλοκές που θα είναι επιζήμιες για τον οργανισμό τους. Εγώ θα θέλω να κλείσω με μηνύματα αισιόδοξα. Το πρώτο αισιόδοξο είναι ότι η γνώση και η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει όντως πάρα πολύ στις μυοκαρδιοπάθειες και όλα αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε γύρω μας, τα οποία είναι τραγικά, θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να έχουν προληφθεί αν το ξέραμε. Και το άλλο μήνυμα αισιόδοξο είναι ότι οι μυοκαρδιοπάθειες, που είναι χρόνιες παθήσεις, δηλαδή με αυτές ζουν οι άνθρωποι μέχρι μεγάλη ηλικία, δεν θεραπεύονται πλήρως, αλλά έχουμε τους τρόπους πλέον να τις κάνουμε να είναι συμβατές με μια φυσιολογική ζωή. Δηλαδή μπορούμε με φάρμακα ή με εγχειρήσεις να κάνουμε την καρδιά να λειτουργεί σχεδόν φυσιολογικά. Επομένως, η διάγνωση της μυοκαρδιοπάθειας, που καμιά φορά αν μπει κανείς στο ίντερνετ και δει «έχω μυοκαρδιοπάθεια», μπαίνουν και βλέπουν τι σημαίνει αυτό και συνήθως η εικόνα που παίρνουν είναι εντελώς μελαγχολική και πολύ απαισιόδοξη, γιατί πρώτον τα δεδομένα είναι στο ίντερνετ, δεν είναι πάντα τα πλέον υπεύθυνα. Το μαρτύριό μου και πολλών γιατρών. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τα πλέον υπεύθυνα, αλλά και επίσης διότι η τελευταία γνώση δεν περνάει στα γενικά sites. Είναι πολλές φορές μόνο σε ειδικά sites. Έτσι. Αν όμως κανείς έρθει πιο κοντά στην πάθηση και γνωρίσει τους τρόπους θεραπείας που έχουμε και τις αντιμετώπιση, θα δει κανείς ότι έχουμε πάρα πολλούς τρόπους πλέον, με τους οποίους μπορούμε να αποδώσουμε τον άνθρωπο αυτό πίσω σε μια φυσιολογική ζωή και να ζήσει με την οικογένειά του και σε ένα κοινωνικό περιβάλλον
όπως θα ζούσε αν δεν είχε τη μυοκαρδιοπάθεια. Και αυτό νομίζω είναι από τα πιο αισιόδοξα πράγματα που μπορούμε να πούμε. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία και νομίζω με αισιόδοξα μηνύματα να κλείσουμε, γιατί έρχονται και Χριστούγεννα και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο και να τους απογοητεύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, αν και το κανονίσαμε λίγο last minute το απόψινό μας επεισόδιο. Μας είπατε χρήσιμα πράγματα, ήθελα από καιρό να σας ρωτήσω και χαίρομαι που είχαμε και την ευκαιρία, γιατί θα συνεργαστούμε, θα σας στέλνω κατά διαστήματα. Είμαστε και συγγενικά νοσοκομεία. Σωστά. Οπότε σε τέτοιες παθήσεις εσάς απευθυνόμαστε. Δεν έχουμε κάποια άλλη υπηρεσία να απευθυνθούμε. Και είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά που γίνονται στην επιστήμη και προοδεύει με αλματώδη βήματα ώστε να έρχονται πιο κοντά στις παθήσεις των ανθρώπων και να τους δίνουν και μέρες ζωής και ποιότητα ζωής. Και αυτό είναι το καλύτερο. Και υπάρχουν τόσοι πολλοί συνάδελφοί μας, συμπεριλαμβανομένου και εσάς, που κάνετε αυτή την προσπάθεια και με την έρευνα και με τις τόσες ενασχολήσεις να μας φέρνετε πιο κοντά στα νεότερα δεδομένα. Στο μέλλον μπορεί να μας ξανάρθετε και να μας πείτε και ακόμη νεότερα δεδομένα και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου που ήμουν εδώ. Τιμή μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και ραντεβού την επόμενη Κυριακή με την τελευταία εκπομπή του χρόνου. Καλό βράδυ.